τις σκέψεις στον ουκρανικό λαό που βιώνει τη ρωσική εισβολή και στους Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ελλάδα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του Πασόκ Κινάλ υλοποιεί δράσεις συγκέντρωσης ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων μακράς διαρκείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, καλούν μέλη και φίλοι του κινήματος αλλαγής να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Η Ελλάδα, το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ, δίνουν μεγάλη έμφαση στην στήριξη του λαού της Ουκρανίας και γι' αυτό συγκεντρώνουμε υγειονομικό υλικό και τρόφιμα μακράς διαρκείας αλλά και άλλα είδη που χρειάζονται οι πρόσφυγες προκειμένου να τους στηρίξουμε. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και 12 του Μάρτη θα ολοκληρωθεί η πρώτη αποστολή προκειμένου να φτάσει σε κάθε τόπο που έχουν ανάγκη. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Κινήματος Αλλαγής για την συλλογή ειδών διατροφής και ειδών υγειονομικού υλικού για το λαό της Ουκρανίας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση και ιδιαίτερα πρόβλημα και επιβίωσης και πολεμικής εισβολής. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής, προάγοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης και η νέα γενιά του νομού Ηρακλείου, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα και στις δυσκολίες που βιώνει ο ουκρανικός λαός. Τα δικά τους μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης στις γυναίκες της Ουκρανίας που βιώνουν εφιαλτικές στιγμές στον πόλεμο έστειλαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας οι γυναίκες του κινήματος αλλαγής. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και οι σκέψεις όλων μας είναι στις γυναίκες της Ουκρανίας. Σε αυτές τις γυναίκες που όπως βλέπουμε καθημερινά αγωνιούν για την τύχη και την ασφάλεια των παιδιών τους. Στους άνδρες που μένουν πίσω για να πολεμήσουν χωρίς να ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το αύριο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου συγκεντρώνει τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για τους Ουκρανούς που χρειάζονται για την επιβίωσή τους αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας όμως βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε φάση κοινωνικής αλλαγής. Το ελληνικό μητού είναι πραγματικότητα και μας καλεί όλους, άνδρες και γυναίκες, να αγωνιστούμε για να σπάσουμε την προκατάληψη, να μπει ένα τέλος στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, να διεκδικήσουμε την ισότητα στην πράξη αλλά και την ίδια τη ζωή. Σήμερα έβγαλαν και δελτίο τύπου όπου λένε ότι μένουμε εδώ ζωσμένα στα άρματα να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας και για το γένος μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό να πολεμήσουν για το γένος τους. Είμαστε εδώ, καταδικάζουμε την οποιαδήποτε εισβολή. Τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία σχολίασε ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου, στο προσφυγικό κύμα και στο κύμα ακρίβειας. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα από την κυβέρνηση με αποφάσεις ριζικές, προκειμένου να μην δημιουργήσει δεύτερο κύμα ακρίβειας σε όλα τα βασικά αγαθά. Η διπλωματική οδός για την επίλυση των διαφορών είναι η μόνη που πρέπει στον 21ο αιώνα να χρησιμοποιείται. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου στην οδό Ατλαντίδος στο Μασαμπά από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Η δράση θα διαρκέσει έως τις 12 Μαρτίου.